in the Diamond Jubilee Stagecoach. Buckingham Palace this morning updated the Queen's webpage to reflect the fact she is now Queen rather than Queen Consort. Did they? Yes, okay. They did. Okay. And in the liturgy, it also refers to Camilla as the Queen as well. Βασιλιάς στεύθηκε ο Κάρολος ο Τρίτος, ο 40ος του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια τελετή με τυπικό και πρωτόκολλο χιλίων και πλέον ετών στο Αβαίο του Westminster. Ήδη από το πρωί στις 7.30 ώρα Αγγλίας άνοιξαν οι πύλες του Αβαίου, ενώ λίγη ώρα μετά άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι προσκεκλημένοι της τελετής, μέλη βασιλικών οικογενειών, αρχηγοί κρατών και εκπρόσωποι κυβερνήσεων. We had them first in Britain under a monarchy, and the reason that we got rid of our republic was precisely it was much less free than our monarchy. Yeah. And it is the paradox that these people. Boris Johnson just arriving at the Abbey as we speak. And I've no doubt Liz Truss, Theresa May. Gosh, we've had a lot of prime ministers, haven't we, in the last few years? We really have. Prince Andrew's daughter, Princess Eugenie, and her husband, Jack Brooksbank. Of course, she is pregnant and is expecting her second child this summer. Παρουσία περίπου 100 αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων, ο Κάρολος ο Τρίτος στέφθηκε επισήμως βασιλιά στο Αβαίο, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις τέψεις από το 1066, όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος ο Πρώτος της Αγγλίας μέχρι και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Παράλληλα, η τέως βασίλισσα της Ελλάδας Άννα Μαρία με τον γιο της Παύλο και την σύζυγό του Μαρί Σαντάλ έδωσαν το παρόν στην τελετή στέψης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν τη βασιλική πομπή και τη στρατιωτική παρέλαση και την ενθρόνηση του βασιλιά Καρόλου σήμερα στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη τελετή που λαμβάνει η χώρα στη Βρετανική πρωτεύουσα εδώ και 70 χρόνια. Will you solemnly promise and swear to govern the peoples of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, your other realms and the territories to any of them belonging or pertaining, according to their respective laws and customs? I solemnly promise so to do. Σύμφωνα με το τελετουργικό, στις 2 το μεσημέρι, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι έστεψε με το στέμα του Αγίου Εδουάρδου τον βασιλιά Κάρολο III. Πρόκειται για ένα στέμα που κατασκευάστηκε το 1660 και ζυγίζει 2,27 κιλά. God save the King! God save the King! Rejoice! Rejoice! And all the people rejoice! 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 Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρίγκιπας Βίλιαμ παρέδωσε το μανδύα στο βασιλιά, στον οποίο δόθηκαν τα σκύπτρα, τα σπιρούνια, τα ξύφη, αλλά και η βασιλική σφαίρα. «Δεχθείτε αυτό το γάντι που θα εδραιώσει την εξουσία σας με ευγένεια και χάρη», είπε ο αρχιεπίσκοπος. Καμπάνες του Αβαίου χτύπησαν για 2 λεπτά και στρατιωτικά αγήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ, τις Βερμούδες, αλλά και τα πλοία στη θάλασσα απέτειναν χαιρετισμό με πυροβολισμούς και κανονιοβολισμούς. Μετά την ενθρόνηση του Καρόλου έγινε η στέψη της βασίλισσας Καμίλα. Η διαδικασία ήταν πολύ πιο σύντομη, ενώ φόρεσε το στέμα της βασίλισσας Μέρης της γιαγιάς της βασίλισσας Ελισάβετ. May thy servant Camilla, who wears this crown, be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. Reign in her heart, O King of Love, that being certain of thy protection, she may be crowned with thy gracious favor through Jesus Christ our Lord.